Χαίρετε φίλες και φίλοι, από το κλειστό Γεώργιος Στεφανόπουλος. Πρώτο μάτς για τη σεζόν, κύπελο μεταξύ των Anonymous και των Athens Pistols. Πρώτο τζάμπολ. Καλή χρονιά και επίσημα σε όλους. Με υγεία σε όλες τις ομάδες. Σημασία εδώ στο μπασκετάκι έχει να το διασκεδάζουμε πάνω απ' όλα. 2-0, γρήγορα για την ομάδα των Anonymous. Αλλά περνάει χαμηλά κατοχή για τους Athens Pistols. Άστοχο το σουτ από τις βολές. Σε λίγο θα έχουμε και τις αρχικές πεντάδες. Εν τω μεταξύ, πρώτο τρίποντο στην αναμέτρηση είναι από τους Anonymous. Διαχειρός Τζουβάρα. Με πεντάδα σήμερα κατεβαίνουν οι Athens Pistols με τον Πατρόνι. Εδώ να χάνει ένα δεξί layup με πεντάδα, όπως έλεγα. Πιο πλήρης σήμερα η ομάδα του Νικηφόρου. Ο Ζουνίδης περνάει στη γωνία στον Τζουβάρα, ο οποίος ξανααστοχεί αυτή τη φορά. 1-2 για τον γκάρ του Anonymous. Άστοχο το σουτ από το elbow. Κατοχή και πάλι για τους Anonymous με τον Ζουνίδη. Μανολέα προσπαθεί να περάσει την πάσα, μπάλα κλέβεται από τον Πατρόνι. Μπάλα χαμηλά και από εκεί έξω στο elbow για το ελεύθερο σουτ του Βριώνη, ο οποίος αστοχεί. Εφηδιασμός τώρα για τους Anonymous. Σουτάκι με ταμπλό από το Μανολέα, άστοχο. Καρνάβας. Στην κορυφή ο Βριώνης. Παίρνει ένα σκριν. Η μπάλα όμως χάνεται από τον Μπακάλι. Εφηδιασμός για τους Anonymous. Εύκολο. Χάμενο layup από τον Ζουνίδη και εφηδιασμός. Στην άλλη πλευρά για τους Athens Pistols. 5-2 στα πρώτα 3 λεπτά της αναμέτρησης. Τζουβάρας. Κουσμίδης. Παίρνει την μπάλα στο Μανολέα, ο οποίος κάνει λάθος πάσα. Κατοχή και πάλι στη χέρια Pistols. Κλέβει ο Ζουνίδης. Περνάει την μπάλα στο Μπακάλι. Βήματα από τον ψηλό τον Anonymous. Παναδιάσουν στον ύπνο τώρα οι Athens Pistols με τη full court πάσα. Αλλά αστοχούν τόσο με τον Κόκαλη όσο και με τον Πατρόνι. Κουζουνίδης θα περάσει, θα σπάσει την μπάλα έξω. Σουτ για 3. Άστοχο από τον Μανολέα. Διόνυς περνάει μέχρι μέσα και κερδίζει το φάουλ. Πρώτο φάουλ στην αναμέτρηση είναι από τους Anonymous. Στις βολές ο Ανδρέας ο Βριώνης. Άστοχη βολή, όπως είπαμε, και με τον Νικηφόρο από τους Anonymous, τον Νικηφόρο Αλεφαντινό. Το σημερινό μάτς είναι ντεζαβού, καθώς οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και πέρσι αντιμέτωπες στον θεσμό του κυπέλου με τους Athens Pistols τότε.
να κερδίζουν την αναμέτρηση. Σχεδόν ένα χρόνο μετά οι δύο ομάδες ξανασυναντιούνται. Κουζουνίδης. Ψάχνει επιλογές. Βρίσκει στη γωνία τον Κότσια. Ξαναπαίνει την μπάλα. Μπάλα στο Τζουβάρα για 3. 1-3 για τον γκάρτ τον Ανώνυμους. Ριώνης. Θα σηκωθεί από τις βολές και θα ευστοχίσει. Ωραία προσπάθεια από τον Ανδρέα. 5-6 στα πρώτα 5 λεπτά αυτού του πρώτου παιχνιδιού του σεζόν από το σπίτι του. Ο Κότσιας θα στοχίσει για 3. Χριστιανόπουλος. Καρνάβας. Καρνάβας ξανά. Σκριν επιλογής. Η μπάλα περνάει στη γωνία. Άστοχος του Πατρώνη. Ξανά στο ρεφηδιασμό. Κουζουνίδης. Θα περάσει 2 αντιπάλους. Αλλά θα στοχίσει στο αριστερό drive. Πατρώνης. Ψάχνει και βρίσκει επιλογή. Και ξαναπαίνει την μπάλα από την κορφή της ρακέτας. Στημένος στη 45 ο Καρνάβας. Έστοχο σουτ 3 πόντων για τα πιστόλια. 5-9. Ζουβάρας. Μανολέας, Ζουβάρας ξανά. Θα επιτεθεί από τις 45, θα κλειστεί, θα περάσει την μπάλα στο Μανολέα, ο οποίος θα φτάρει για 3 και θα στοχίσει. Ελαφρώς νευρικές οι δύο ομάδες. Πολύ αναμενόμενο βέβαια, μιλάμε για την αρχή της σεζόν. Και οι δύο ψάχνουν τα πατήματά τους. Πατρώνης κάνει μια προσποίηση της 2, ωραία προσποίηση στην πάσα. Κρίμα που χάθηκε αυτό το καλάθι. Εν τω μεταξύ, φάουλ στον ευθυνδιασμό από τον Βριώνη. Πρώτο και για τους Athens Pistols, οι οποίοι ειδικά σήμερα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, καθώς είναι μόνο 5 άτομα. Ζουβάρας, θα περάσει το Μανολέα και από εκεί στον Ζουνίδη. Όλα χαμηλά. Σουτ από τη γωνία, άστοχο από τον Γκότσια. Ευνηδιασμός για τους Pistols. Η άμυνα επιστρέφει σε αντεπίθεση με τον Καρνάβα. Θα παίρνει ένα σκριν επιλογής, παίρνει την μπάλα ωραία, χαμηλά στον Κόκαλη. Ιδανικό pick and roll μεταξύ των παιχτών των Athens Pistols. 5-11. Δύο λεπτά και 45 δευτερόλεπτα που μένουν για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Άστο κοντοσούτ του Μανολέα από τη γωνία. Καθαρίζει το rebound ο Ξιανόπουλος. Ξεχασμένος ο Πατρώνης. Εύκολο. Έξι layup. Time out. Καλή. Ο Νικηφόρος ο Αλεφαντινός. 5-13. 2-31. Απομένουν ακόμα για τη λήξη αυτού του πρώτου δεκαλέπτου. Επιστροφή στο Μαζαράκης μετά το time out. Τον Ανώνυμους. Βάνας. Ψάχνει επιλογές από 45. Δυσδύ. Πάει την μπάλα. Μπλέχτηκε εκεί ο παίκτης των Ανώνυμους. Κατοχή για τους Athens Pistols. Πατρώνης. Πιέζεται εκεί ψηλά.
μπάλα παραμένει για τους Athens Pistols. Με τον Παντρόνι στην επαναφορά περνάει στο Βριόνι, ο οποίος παίρνει ένα σκρίν ψηλά και χρεώνεται στη συνέχεια με βήματα. 1.51 που μένει ακόμα για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Μπροστά οι 5 ηρωικοί Athens Pistols. Αλλά πάει να περάσει το Μπουτσικάκι στη γωνία. Είναι εκεί όμως ο Κόκαλης, ο οποίος θα κόψει, αλλά θα ξαναχάσει την μπάλα. Βάνας. Μπουτσικάκης, περνάει την μπάλα χαμηλά. Ωραία πάσα στο κόψιμο. Ωραία επίθεση εδώ από τους ανώνυμους. Με τελικό αποδέκτη τον Σεϊμένη. Κόκαλης. Βριώνης. Κόκαλης από την αυτοπίστη των βολών, κάνει μια προσποίηση. Ένα ρηματάκι μέσα από το mid-range shoot. Rebound από τους ανώνυμους. Βάνας. Περνάει ωραία την μπάλα στο τρέιλερ. Ωραία πάσα από τον Μπουτσικάκη και καλάθι στη συνέχεια διαχειρός Δρακόπουλου. Στους 4 διαφορά, 36 δευτερόλεπτα απομένουν. Ωραίο drive και άστοχο βλότερ από τον Γαρνάβα. Κατοχή για τα πιστόλια. Παναφορά. Μπάλα περνάει στον Πατρώνη. Χριστιανόπουλος θα πάρει ένα screen. Θα προσποιηθεί, θα σηκωθεί από το elbow και θα στοχίσει. Rebound και γρήγορος τεχνιδιασμός για τους ανώνυμους. Άστοχο. Το drive και foul από τον Δρακόπουλο. Καταχειροκροτείται αυτή η προσπάθεια των ανώνυμων να τρέξουν από τον coach για σήμερα, τον Νικηφόρο τον Αλεφαντινό. Τρία δευτερόλεπτα απομένουν. Πετάει την μπάλα ο Βριώνης. Στους 4 η διαφορά μπροστά οι Athens Pistols. Δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στο Μπουρνάζι. Στους 4 η διαφορά μπροστά οι Athens Pistols. Πρώτη κατοχή και για αυτούς. Drive και split στον ελεύθερο Κόκαλη, ο οποίος χάνει το καλάδι από κάτω. Στημένος στις 45. Ψάχνει επιλογές και βρίσκει το ζιγούρι. Ο Μπουτζικάκης, Βάνος για 3. Αστοχός. Rebound από τον Καρνάβα. Σιανόπουλος. Ασκωθεί για 3 από την κορυφή, θα αστοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Σημαίνη. Ο οποίος κατεβάζει για την μπάλα. Περνάει στο Βάνα και ξανά Σημαίνη. Πολύ ωραία επίθεση από τους ανώνυμους. Καρνάβας. Κοκαλής και ξανά Καρνάβας. Θα σηκωθεί για 2 και θα ευστοχίσει. Σκοράρουν με πολύ καλή συνέπεια από την μέση απόσταση μέχρι στιγμής οι Pistols. Άστοχο να ξεσούσει του Τζιγούρη. Rebound. Επιθετικό όμως από τον Δρακόπουλο, ο οποίος θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα κάνει μια προσπή, θα σπάσει την μπάλα χαμηλά, αλλά άστοχο. Το δεξί drive. Φάουλ από τον Δρακόπουλο, ο οποίος σταμάτησε επιτυχώς τον εφενδιασμό για τους Pistols. Πρώτο φάουλ. Στέγα τις δύο ομάδες από το δεύτερο δεκάλεπτο.
ξεχασμένος. Ο Γκογκάλης θα αστοχίσει κατά το καλάθι. Ζιγούρης, ωραία πάσα στο Βάνα, που τελειώνει τη φάση από τα αριστερά. Επιστρέφουν οι Ανώνυμους. Πέρασαν τα πρώτα 2 λεπτά από το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Γιόνις παίρνει ένα screen στην κορυφή. Πιέζει τα κύκια από το Ζιγούρη, ένα ωραίο spin move. Σπίτι και πάσα στη γωνία. Έστοχος ο Κογκάλης. 13-17. Στημένος στις 45 ο Μπουτζικάκης θα στοχίσει. Εφηλιασμός ο οποίος κόβεται από τους Ανώνυμους. Μπουτζικάκης βάλαμε του στο elbow. Δρακόπουλος στάρει και αστοχή. Για 2. Κατοχή για τους Pistons. Με τον Χριστιανόπουλο, ο οποίος ψάχνει να περάσει την μπάλα χαμηλά, παίρνει τελικά ένα screen. Μπάλα περνάει, αλλά κλέβεται από τον Ζιγούρη, ο οποίος έπεισε τον εμφυλιασμό. Παίρνει την μπάλα μετά από ένα ωραίο 1-2 με τον Μπουτσικάκη. Το σκορ στο 15-17. Κόβει Πατρώνης, την μπάλα περνάει στο Χριστιανόπουλο στη γωνία. Άστοχο σουτ για 2. Καθαρίζει το αμυντικό rebound ο Δρακόπουλος και φεύγει στον εμβολιασμό, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, χάνει όμως το αριστερό drive. Rebound και κατοχή για τους Athens Pistols. Πατρώνης θέλει να σκέψει ψηλά, σπάει την μπάλα στον Γαρνάβα, ο οποίος προσποιείται και σουτάρει τελικά για 3 από τις 45. Άστοχα. Ζιγούρης τώρα στον εφηδιασμό. Τρέχουνε οι Ανώνυμους. Μπουτζικάκης στημένος. Άστοχος ο Πίτερ. Ένας από τους πιο δολοφονικούς σουτέρ της κατηγορίας και σίγουρα της ομάδας του, ο οποίος έχει ξεκινήσει να βρίσκει ρυθμό. Δεν ξέρω πόσο εύκολα σταματιέται. Φάλλον το μεταξύ από τους Ανώνυμους. Δεύτερο σε αυτό το δεκάλεπτο. Κογκάλης χαμηλά, αστοχή στο δεξιχού. Βάνας ψάχνει τις επιλογές, βρίσκει ωραία σε ένα φιλόδοξο άλλο από τον Ζουνίδη, ο οποίος χάνει τελικά το καλάθι. Εφηδιασμός για τους Pistols και καλάθι του Κόκαλη. Η διαφορά ξανά στους 4. 5 και 28 απομένουν ακόμα για την λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Βάνα στον Μπουτσικάκη, ο οποίος βρίσκει τον Ζουνίδη που κόβει ωραία. Σιγούρης από 45 θα στοχίσει. Χριστιανόπουλος, Πατρώνης ψάχνει τις επιλογές του, περνάει την μπάλα χαμηλά στον Γκαρνάβα, ο οποίος χάνει την μπάλα. Ζιγούρης φεύγει στον εφηδιασμό και σε κενό τέρμα θα μειώσει ξανά την διαφορά στους 2 πόντους. Βριώνης πάρει ένα σκριν ψηλά, ρηπίκα από τον Κόκαλη. Πατρώνης προσποιείται ωραία. Περνάει στο Βριώνη από τους 45, άστοχο το σουτ. Βάνας στο Ζιγούρη, ποιος επιτίθεται κατά μέτωπο, αλλά χάνει την μπάλα. Αποτελεσματική εδώ η άμυνα του Γκαρνάβα. Time out από τους Athens Pistols. 4-27 που μένουν ακόμα η διαφορά στους 2. Πάντα μπροστά τα πιστόλια. Επιστροφή στο Μαζαράκης. Χαμένη η πρώτη πάσα από τον Πατρώνη, ο οποίος πήγε να πιάσει τον ύπνο από την άμυνα των Ανώνυμους. Κατοχή και πάλι για τους Ανώνυμους.
Μουτσικάκης τιμένος από τη γωνία. Θα ανοίξει το λογαριασμό του για σήμερα ο Πίτερ. Τα ξανά είπαμε. Δεινός εκτελεστής από τα 6.75. Πατρώνης. Μπαλά στη γωνία. Άστοχο του Χριστιανόπουλου, επιθετικό rebound του Κόκαλη, ο οποίος τελειώνει και τη φάση. 20-21. Βάνα στις 45, πάει ξανά στο Μπουτσικάκη, ο οποίος είναι στημένος. Θα αστοχίσει αυτή τη φορά από την αντίπερα όχθη. Κουζουνίδης. Στημένη σε άμυνα ζώνης. Η Pistols, Βάνας. Θα ψάξει μια πάσα, αλλά δεν θα τη βρει. Πατρώνης, προσποιείται, διεισδύει, θα δεχθεί ένα στόπ από τον Εβάνα. Κατοχή και πάλι για τους Pistols. Λάθος πάσα του Πατρώνη. Κατοχή για τα... για τους ανώνυμους. Βάνας. Καλά περνάει χαμηλά. Και φάουλ από τον Πατρώνη. Πρώτο. Στο δεύτερο δεκάλεπτο. Επαναφορά από την βασική γραμμή. Αλλά λάθος πάσα του Τζουβάρα. Καρνά μας, περνάει στο Χριστόπουλο, ο οποίος ανεβάζει. Χριστιανόπουλο, με συγχωρείτε. Πιέζει το Χριστιανόπουλος ψηλά, αλλά διατηρεί την κατοχή. Πατρώνης, προσποιείται για τρεις. Περνάει την πάσα στον Κόκαλη, ο οποίος ψάχνει την πάσα και βρίσκει στημένο τον Καρνάβα 45, ο οποίος θα στηθεί και αυτός με τη σειρά του. Βάνας. Ωραία συνεργασία, αλλά η μπάλα περνάει στα χέρια των Μαύρων. Πατρώνης. Στη γωνία ο Χριστιανόπουλος. Παίρνει ένα πίκ από τον Κόκαλη. Σουτάρει για τρεις. Και φτωχή. Δύο και 16 απομένουν για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο συν 4. Οι Athens Pistols σταθερά σε θέση οδηγού. Άστοχο είναι μεταξύ του σουτ από τον Τζουβάρα. Για να όμως κατάνε την κατοχή, ο Ζουνίδης προσποιείται από 45, αλλά δεν θα προλάβει να εκδηλώσει επίθεση. Αλλά έχει γίνει φάουλ πριν τη λήξη του χρόνου. Αλλαγές για την ομάδα των Ανώνυμους. Εξωβάνας, μέσα ο Μανολέας. Τζουβάρας. Θα ψάξει μια πονηρή πάσα πίσω από την πλάτη. Κλέψιμο των Pistols. Τον βριώνει. Σετ επίθεση για τα πιστόλια. Στη 45 διστάζει ο Καρνάβας. Ωραία πάσα χαμηλά και κόψιμο από τους Ανώνυμους. Μπουτσικάκης θα ψάξει και θα βρει τον Ζουνίδη χαμηλά και από εκεί στο Μανολέο που σουτάρει και για τρεις. Αστοχή, rebound από τον Τζουβάρα. Μπουτσικάκης. Τζουβάρας για τρεις. Αστοχός ο Κυριάκος, επιθετικό rebound ξανά από τους Ανώνυμους, οι οποίοι δεν εκμεταλλεύονται τα επιθετικά rebound τα οποία παίρνουν ξανά και ξανά. Κάτι λιγότερο από ένα λεπτό απομένει ακόμα. Καρνάβας παίρνει ένα screen, χάνει την μπάλα. Την μπάλα στον Τζουβάρα, ο οποίος βρίσκεται τον Ζουνίδη χαμηλά. Ξαναπαίρνει την μπάλα Μανολέας.
Μπάλα στο ύψος των βολών. Καμιλά, ωραία πάσα στον Κουζουνίδη, ο οποίος θα δεχτεί το stop. Time out για τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα που απομένουν σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Στο συν 4 σταθερά η Athens Pistols. Συνέχεια με το time out. Η κατοχή είναι για την ομάδα του Αλεφαντινού. Σχεδόν 33 δευτερόλεπτα απομένουν. Παλά περνάει στον Τζουβάρα, ο οποίος ευστοχεί από την γωνία. Η διαφορά πέφτει σε μονοψήφια τιμή. Ο Πατρώνης πιέζει ψηλά. Ο Ουζουνίδης παλά περνάει στον Καρνάβα, ο σταματάει την πλέξη να περνάει στον Πατρώνη. 6 δευτερόλεπτα απομένουν. Ο Πατρώνης στο σπίτι για 3, θα σηκωθεί και θα πάρει το φάουλ από τον Ουζουνίδη πάνω στην προσπάθεια. Τρίτο για την ομάδα του Αλεφαντινού. Δικό μου λάθος, δεν ήταν στην προσπάθεια. Απλό το φάουλ. Επαναφορά από το πλάι, 3 από δευτερόλεπτα απομένουν. Πατρώνης από την γωνία προσποιεί το ωραία. Αλλά αστοχή σε σου 3 πόντων. 23-24 το σκορ, μπροστά η Athens Pistols. 1-60 λεπτού εδώ στο Μαζαράκης. 23-24, ένα πόντο μπροστά οι 5 για σήμερα Athens Pistols. Πρώτη επίθεση με τον Βάνα, ποιος πάει την μπάλα στη 45. Ουζουνίδης, Ζιγούρης, Βάνας από τη γωνία. Ο Σπίτες πάει στο τρέιλερ του Ουζουνίδη, ο οποίος ευστοχεί. Καρνάβας ψάχνει και περάσει την μπάλα χαμηλά στο κόκαλι, ο οποίος θα δεχτεί το φάουλ από τον Δρακόπουλο στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα. Το πρώτο φάουλ από τους ανώνυμους. Καρνάβας προσποιείται, περνάει την μπάλα χαμηλά στον κόκαλι. Πάσα στη weak side, Πατρώνης βρίσκει ωραία τον Βριώνη. Επιθετικό rebound από τον Γάλλο, ο οποίος αστοχή. Κάτω καλάθι τρέχουν οι ανώνυμους. Ωραία λίγου πάσα. Φοβερή συνεργασία με τελικό αποδέκτη τον Δρακόπουλο. Κλέψιμο ξανά. Run and gun το τέμπο στα πρώτα 2 λεπτά. Μανολέας για 3. Άστοχος. Ανασώσει ο Βάνας, αλλά χάνει την μπάλα. Καρνάβας με το ύψος των βολών σε ένα σουτ που έχει βάλει όλο το βράδυ. Κόβαλε στο επιθετικό rebound. Καρνάβας σουτάρ για 3 και ευστοχή από την κορυφή. Απόλυτη ισοπαλία στα πρώτα σχεδόν 2 λεπτά. Πανολέας, Βάνας ένα στο Ζιγούρι, ο οποίος σηκώνεται για 3 από τη 45. Επιθετικό rebound από τον Ουζουνίδη. Βάνας θα ψάξει χαμηλά το Ζιγούρι. Τελειώνει ο χρόνος, 5 θέλοντα απομένουν για τους ανώνυμους. Ωραία φάση και εύστοχο δεξί ανάποδο lay-up από τον Ζιγούρι. Ενθουσιασμός και άστοχο τελείωμα από τους Athens Pistols με τον Καρνάβα. Λάθος η πάσα από τους ανώνυμους. Η μπάλα μας παραμένει στην κατοχή τους.
Ζιγούρης. Επιθετικό. Φάουλ από τον Δρακόπουλο. Δεύτερο. Πέμπτο φάουλ για τον γκάρντ που έχει στην διάθεσή του σήμερα ο Νικηφόρος Βαλεφαντινός. Έξω. Ο Δρακόπουλος, σημαντική η απουσία του για το υπόλοιπο του μάτς. Κλέψε με το μεταξύ από τους ανώνυμους, ευνδιασμός ξανά. Μανολέας τελειώνει τη φάση. Καρνάβας, κοκαλής από το high post. Θα ρίξουμε το rebound οι ανώνυμους και φεύγουν στον ευνδιασμό τον Ζουνίδη. Μπουτσικάκι στο Μανολέα από τη γωνία. Άστοχο το σουτ. Βάνα στο επιθετικό rebound. Μανολέας, split και πάσα έξω. Μπουτσικάκι, ο χρόνος τελειώνει. Δύο εφαρμοσμένοι είναι Βάνας από τη γωνία. Άστοχος. Υποπίεση Πατρώνη και χρόνου. 6 και 27 απομένουν για τη λήξη του 10 λεπτού. Στους 4 η διαφορά. Δίκαια μπροστά η ομάδα του Αλεφαντινού. Σουτ από τα 8. Εύστοχο από τον Χριστιανόπουλο, ο οποίος δίνει τη λύση και ρίχνει τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή. Ζιγούρης διστάζει, σπάει την μπάλα χαμηλά. Μπάλα 45, θα διστάσει ο Μπουτζικάκης, θα περάσει χαμηλά στο Βάνα, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση. Ρίψο κίνδυνη η πάσα του Μπουτζικάκη. Αλλά από τη στιγμή που κατέληξε καλάθι δεν έχει και μεγάλη σημασία. Εντάξει, άστοχο σούτ από την κορυφή της ρακέτας από τον Χριστιανόπουλο. Ευνηδιασμός τώρα για τον Μανολέα. Βάνας, Μπουτσικάκης. Θα σπάσει την μπάλα 45, Μανολέας για 3. Άστοχο το σούτ. Κοκαλής κατεβάζει το αμυντικό rebound. Πατρώνης προσποιείται. Πιέζεται και από τον Μανολέα. Κλέψιμο για τους ανώνυμους και φάουλ από τον Χριστιανόπουλο, ο οποίος ανακόπτει τον ευνηδιασμό. Πρώτο φάουλ σε αυτό το δεκάλεπτο και για τα πιστόλια ήδη έχουν 2. Οι ανώνυμους. Σουτ από το 45, άστοχο από τον Ουζουνίδη. Καθαρίζει το αμυντικό rebound. Ο Γκαρνάβας, ο οποίος πάει και μέχρι μέσα και δέχεται το φάουλ από τον Ουζουνίδη. Δύο παίχτες τον ανώνυμο σήκωσαν το χέρι για να χρεωθούν αυτό το φάουλ. Πιθανότατα θα έχει ήδη χρεωθεί με κάποια φάουλ ο Ζουνίδης και θέλουν να τον προστατέψουν. Άστοχο σουτ από μέση απόσταση από τον Πατρώνη. Εφηδιασμός, ο οποίος ανακόπτεται ξανά από τους Athens Pistols. Καρνάβας ο Σπίτερ για να δώσει πάσα. Τελικά τελειώνει μόνος του, άστοχα. Κατοχή για τους Pistols και time out από τον Νικηφόρο τον Αλεφαντινό. 4 και 30 απομένουν ακόμα, η διαφορά στους 3 πόντους. Επιστροφή στο τρίτο δεκάλεπτο. Επαναφορά από την baseline για τους Athens Pistols. Κανόπλος κατεβάζει τον προσωπικό του αντίπαλο, κάνει ένα fade away. Αλλά αστοχή. Ευνηδιασμός τώρα για τους ανώνυμους.
Τσικάκη, διστάζει, μπαίνει μέχρι μέσα, σπάει την μπάλα στη γωνία. Προσπίση ξανά 45, drive από τα αριστερά, άστοχο. Από τον Κότσια, Κοκάλης. Ο Βριώνης ρίχνει το τέμπο, βρίσκει τον Καρνάβα, ο οποίος παίρνει το φάουλ ψηλά. Από τον Μανολέα, τέταρτο φάουλ με 4 παρά 1. Δευτερόλεπτο λεπτά να απομένουν σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Αναφορά από τον Χριστιανόπουλο, Καρνάβας. Ψάχνει και βρίσκει στο high post το πατρώνει. Καρνάβας ξανά, δεν θα διστάσει για 3 και θα ευστοχίσει. Δίνει σταθερά λύσεις από τις 6.75 ο Βασίλης ο Καρνάβας. Άστοχο το φλούτερ εδώ από τον Εκότσια. Πέμπτο ομαδικό φάουλ από τους ανώνυμους. Γεγονός που στέλνει τον Κόκαλη στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Ισόπαλο το σκορ στο 33-33. 5 φάουλ ήδη στα πρώτα 6 λεπτά από τους ανώνυμους, μόλις 1 από τα πιστόλια. Εύστοχες και οι δύο βολές από τον Κόκαλη στο συν 2. Τα πιστόλια επανακτούν το προβάδισμα. Μπαλά χαμηλά, σπλίτ στον περιεχόμενο Κότσια, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση και θα ξαναισοφαρίσει. Πιέζεται ψηλά ο Χριστιανόπουλος. Οι ανώνυμους οι οποίοι έχουν το αριθμητικό πλεονέκτημα και το περιθώριο να πιέσουν. Φάουλ εδώ από τον Κότσια στο drive του Βριώνη, ο οποίος θα κατευθυνθεί στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Η πρώτη από τον Ανδρέα. Αυτή και η δεύτερη. Μπουτσικάκι στο αμυντικό rebound. Δίνει τον Κότσια. Πάλι θα περάσει στο Ζιγούρι. Μπουτσικάκι από 45. Εύστοχος ο Πίτερ. Δεύτερο τριποντάκι του για σήμερα. Εν τω μεταξύ ο Αλεφαντινός ετοιμάζει 2 αλλαγές. Αν βλέπω καλά, Κατσιόλης και Τζουβάρα θα ετοιμάζονται να μπουν στο παιχνίδι. Ξανά εύστοχος ο Βασίλης ο Καρνάβας. Το σοπ, το σκορ ισόπαλο στο 38-38. Κότσιας. Μανολέας θα πατήσει την πλάγια γραμμή. Κατοχή για τα πιστόλια. Αλλαγές. Τώρα στους ανώνυμους μέσα Τσουβάρας και Κατσιόλης. Έξω Μανολέας και Ζιγούρης. Καρνάβας. Περνάει την μπάλα χαμηλά στον Κόκαλη. Κατεβάζει το προσωπικό του αντίπαλο, δίνει την πάση στο Χριστιανόπουλο. Καρνάβας τιμένος. Άχαστος Βασίλης Καρνάβας. Τρίτο τριποντάκι του για σήμερα. Η πιο ασφαλής απάντηση που έχουν απέναντι στο fast break των ανώνυμους είναι αυτή για τους Athens Pistols. Επιθετικό rebound από τον Μπάκαλη, ο οποίος δέχεται και το φάουλ στη συνέχεια και θα κατευθυνθεί στη γραμμή των βολών. Δύο βολές για τον ψηλό τον ανώνυμους. Άστοχη η πρώτη. 1.34 που μείνει ακόμα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Μπροστά οι Athens Pistols
με διαφορά 3 πόντους. Σκιανόπουλος περνάει στον Πατρώνη που θα σηκωθεί για 3 και θα εστοχίσει με εξαιρετικά ποσοστά. Σκοράρουν από την γραμμή των 6.75 τα πιστόλια. Μπαλά στο Δάκαλη, ο οποίος κλείνεται, σπάει την μπάλα έξω. Μουτσικάκης προσποιείται, θα σπάσει την μπάλα στον Κατσιόλη. Χρόνιος τελειώνει, Τσουβάρας, άστοχο σούτ από τα 6.75. Λοιπόν, τον Πατρώνη και ποδοσφαιρικό στόπ από τον Κότσια, ο οποίος ανακόπτει τον εφανδιασμό των πιστολιών. Κάτι λιγότερο από ένα λεπτό απομένει ακόμα για τη λήξη. Κοκάλης από το ύψος των βολών, θα πάρει το στάκι και θα το βάλει μπροστά με 7 τα πιστόλια, τα οποία ξαναφέρουν την κατοχή. Ήταν το λάθος του Κότσια. Πατρώνει, ρίχνει τον ρυθμό, θα περάσει στον Καρνάβα, που θα πάρει το screen, θα περάσει την μπάλα χαμηλά στον Κόκαλη. Ποιο κλείνεται, ξεσπάει την μπάλα ξανά έξω. Άστοχο αυτή τη φορά το σουτ του Καρνάβα, ο οποίος έχει πληγώσει ούκο λίγες φορές την άμυνα των Ανώνυμων από αυτό το σημείο. Τσουβάρας από τη γωνία, άστοχη. Rebound του Καρνάβα. Και τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Στους 7 πόντους τη διαφορά μπροστά οι Athens Pistols. Επιστρέφουμε για το τελευταίο κρίσιμο τέταρτο δεκάλεπτο. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο Μαζαράκης. Οι Athens Pistols βρίσκονται μπροστά στο σκορ. Καρνάβας από το βολόν. Εκθετικό rebound του Κόκαλη, ο οποίος κλείνεται, σπάει την μπάλα έξω στον Πατρώνη, ο οποίος προσποιείται, θα σηκωθεί για 3. Κοιτάξτε που σηκώνει τον Κόκαλη για δεύτερο συνεχόμενο επιθετικό rebound. Καρνάβας προσποιείται, κάνει την μπάλα. Εφνιδιασμός με τον Βάνα, ο οποίος προσποιείται, σπάει την μπάλα έξω στον Μπουτσικάκη, που σηκώνεται για 3 και αστοχή. Κάμε και μια πτώση του Πατρώνη, ο οποίος φαίνεται να είναι καλά. Ευτυχώς. Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε και για τις δύο ομάδες είναι οι τραυματισμοί, ειδικά σε αυτό το σημείο της σεζόν. Όσο εγώ λέω τα δικά μου, ο Βριώνης συνεχίζει το βιολάκι του και ευστοχή από τη γραμμή των 6.75. Η διαφορά για πρώτη φορά ίσως σε διψήφια τιμή. Τζουβάρας περνάει την μπάλα χαμηλά, σπλίτ και πάσα έξω στο Βάνα, ο οποίος θα σηκωθεί από την κορυφή και θα ευστοχίσει σε σωτηρίο πόντων. Η διαφορά ξανά στους 7. Κάπως έτσι κυλάνε τα πρώτα 2 λεπτά σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο. Ωραία πάσα χαμηλά στο Κογκάλι, ο οποίος θα χρεωθεί με την παράβαση των 3 δευτερολέπτων. Την μπάλα ξανά στην ομάδα του Αλεφαντινού. Βάνας ψάχνει να περάσει την μπάλα χαμηλά, θα πάρει ένα screen από τον Κατσιόλη, ο οποίος θα πάρει και την μπάλα, θα σηκωθεί από το ύψος των βολών και θα στοχίσει. Βριώνης, Πατρώνης, Χριστιανόπουλος, θα σηκωθεί και αυτός για 3. Θα στοχίσει, θα πάρει όμως το επιθετικό rebound και θα κερδίσει το φάουλ από τον Βάνα. Σαστισμένος ο νικηφόρος του Αλεφαντινός στον πάγκο. Παναφορά για τα πιστόλια με τον Κόκαλη χαμηλά, ο οποίος κατεβάζει τον προσωπικό αντίπαλο, κλείνεται από 2 παίχτες. Πάει την μπάλα στον Πατρώνη, ο χρόνος τελειώνει, Βριώνης για 3. Άστοχο το σουτ.
καθαρίζει το rebound εκεί ο Μπάκαλης και θα δεχτεί το φάουλ από τον Κόκαλη. Πρώτο και για τα πιστόλια. Αλλαγή για τους ανώνυμους. Έξω Τζουβάρας και Μπάκαλης. Μέσα Ζιγούρης και Ουζουνίδης. Ουζουνίδης. Και ο Σμόλτης μπήκε στο παρκέ. Θα σπάσει την μπάλα στον Βάνο, ο οποίος θα σκοθεί για τρεις. Δεύτερο τρίποντάκι από τον γκάρντ τον ανώνυμους, ο οποίος είναι και αυτός που βγάζει την μεγαλύτερη αντίδραση σε αυτό το μίνι σερί των πιστολιών. Μπριώνης πάει να σκρίνει από την κορυφή. Κοκάλης προσποιείται. Μπάλα στον Βριώνη με ένα φλωτεράκι. Θα στοχίσει. Λοιπόν, του Κατσιόλη. Ο Μπάνας θα περάσει την μπάλα στον Σιγούρη, θα τρέξει και θα πάρει το φάουλ. Δεύτερο φάουλ από τους μαύρους, οι οποίοι, ξαναλέω, δεν έχουν και μεγάλο περιθώριο, καθώς σήμερα είναι μόνο 5. Δύο βολές στο μεταξύ από τον Σημαίνει, τον οποίο από ό,τι φαίνεται τον έχω βαφτίσει όλο το μάτς και τον Λέο Ζιγούρη. Επίθεση για τους Athens Pistols, 6 και 44 που μένουν ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Καλά, κόβεται από τον Σημαίνη, ο οποίος φεύγει στον εμβδιασμό και θα πάρει το φάουλ ψηλά από τον Καρνάβα. Τρίτο φάουλ γρήγορα από τους Pistols. Πάλι Ζιγούρη πήγα να το πω. Σημαίνει σε αστοχή από τις 45. Δύσκολη πάσα στο Κοκάλι, ο οποίος συγκρούεται εκεί με τον Σημαίνει. Όλα καλά, οι παίχτες δώσαν και τα χέρια. Ωραία, σηκώνεις αυτά θέλουμε. Ένταση υπάρχει εννοείται. Πάλι είναι ανεβασμένοι. Αλλά κατέγει στιγμές πάντα είναι πρόσδεκτες. Κόκαλης κατεβάζει σε χαμηλό τον αντίπαλό του και θα πάρει το φάουλ από τον Κατσιόλη. Δύο βολές για τον ψηλό forward των Athens Pistols. Άτυχος στην πρώτη ο Χρήστος. Ιδέες στις δύο από τον Κόκαλη. Κατοχή για τους ανώνυμους. Σπλιτ και έξω στον Μπουτσικάκη, ο οποίος περνάει στον Κατσιόλη. Βάνα στην κορυφή της ρακέτας. 10 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμα για την επίθεση των ανώνυμους. Σκρίνει ψηλά, σπλιτ στη γωνία του Μπουτσικάκη, ο οποίος προσποιείται. Θα διστάσει και θα χάσει την μπάλα. Επιθετικό φάουλ στη συνέχεια από τον Βριώνη, τέταρτο για τους μαύρους. Στα τρία βρίσκονται στα πρώτα 5 λεπτά οι παίχτες του Αλεφαντινού. Κατσιόλης βλέπει ωραία με μια νεολούκ πάσα το κόψιμο του Ζουνίδη. Άλλη μια ωραία φάση. Πατρώνης θα προσποιηθεί, θα σπάσει την μπαλά έξω του Γκαρνάβα, που θα πάρει ένα σκριν, θα σηκωθεί ξανά για τρεις και θα στοχίσει αυτή τη φορά. Μπαίνει πλέον και ο παράγοντας
κούραση στο παιχνίδι για τους Pistols. Λογικό. Εν τω μεταξύ, ωραία πάσα χαμηλά και καλάθι για τον Σημαίνει. Διαφορά στον ένα πόντο. '50-49 μπροστά η ομάδα του Αλεφαντινού. Πολλές εναλλαγές στο σκορ σε αυτό το παιχνίδι. Σε άλλα σημεία ανώτερη οι Anonymous, σε άλλα ανώτερα τα πιστόλια, κυρίως με λύση από τη γραμμή των 6.75. Στο μεταξύ, Καρνάβας από τη 45, άστοχο το σούτ από το τρίποντο. Ο Ζουνίδης θα προσπαθήσει να τρέξει, θα δει ωραία το Βάνα, ο οποίος θα βρει το Μπουτσικάκι και από εκεί στον Σημαίνει. Ποδοσφαιρικό το στόπ από τον Χριστιανόπουλο, η κατοχή ξανά για τους Ανώνυμους. Έριξε και το χρονόμετρο εκεί ο Χριστιανόπουλος. Ο Ζουνίδης προσπίτει για τρεις, θα σηκωθεί τελικά και θα ευστοχίσει. Υπό την αποθέωση του πάγκου του, η διαφορά στους 4 για την ομάδα του Αλεφαντινού. Εσπευμένα καλούν time out οι Athens Pistols. 4 λεπτά απομένουν για τη λήξη του 4 δεκαλέπτου. Για να δούμε ποιος θα φύγει με το ροζ φύλλο. 4 λεπτά απομένουν ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού εδώ στο Μαζαράκης. Κατοχή για τους Athens Pistols. Πιέζεται ψηλά εκεί ο Καρνάβας. Βριώνης, Καρνάβας προσποιείται, θα περάσει ξανά στον Βριώνη. Σπίτι πάσα στο Χριστιανόπουλο, που θα σηκωθεί από το mid-range και θα ευστοχίσει στους 2. Η διαφορά, ωραία προσθήση του Σημαίνει, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Προσποιήθηκε εδώ ότι θα δώσει την μπάλα με hand-off στον Βάνα. Επαναφορά από την baseline με τον Μπουτσικάκη. Ο Ζουνίδης από το ίδιο σημείο θα στοχίσει αυτή τη φορά. Ο Σημαίνης θα επιχειρήσει να κρατήσει την κατοχή στα χέρια των Anonymous. Ανεπιτυχώς. Καρνάβας δεν το σκέφτεται καθόλου πλέον. Επιθετικό rebound του Κόκαλη. Άστοχο χαμηλά το σούτ του. Βάνας σηκωθεί, θα προσποιηθεί μάλλον, θα δώσει την μπάλα χαμηλά του Κατσιόλη, ο οποίος θα δει τον επερχόμενο Σημαίνει. Άλλη μία ωραία συνεργασία χαμηλά. Οι παίκτες του Αλεφαντινού εκμεταλλεύονται πλήρως τα κοψίματα με αυτή τη ζώνη που παίζουν οι Pistols. Άστοχο εντάξει το lay-up του Βριώνη και στη συνέχεια του Γαλλή. Βάνας Σημαίνει, θα την πήγα μέτωπο και θα βάλει και αυτό το καλάθι. '57-51 για την ομάδα του Αλεφαντινού, με τον Σημαίνει να έχει μπει αποφασισμένος σε αυτό το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Άστοχη η βολή του Ψηλού. Κουζουνίδης, Βάνας περνάει την μπάλα χαμηλά στον Κατσιόλη. Σπλίτ και έξω, Βάνας στο 45. Άστοχος. Κατεβάζει το αμυντικό rebound ο Κόκαλης. Χριστιανόπουλος
Τρώνει, θα σηκωθεί καθίς χωρίς να το σκεφτεί, θα στοχίσει. Εφηδιασμός τώρα για τους ανώνυμους. Εύστοχο. Το δεξί lay-up από την αριστερή πλευρά από τον Ουζουνίδη. Η διαφορά στους 8. Φάουλ εντωμεταξύ από τον Κατσιόλη, το οποίο στέλνει και στη γραμμή των βολών τον Χρήστο τον Κοκαλή. Οι ανώνυμους, οι οποίοι βρίσκονται σε μια ικανοποιητική διαφορά 8 πόντων, σύμφωνα βέβαια και με τα δεδομένα του παιχνιδιού. Κοκαλής ψύχρεμος από τη γραμμή της φιλανθρωπίας, θα ξαναρίξει τη διαφορά στους 6. 1:47 απομένει ακόμα για να μάθουμε ποιος θα είναι ο νικητής αυτής της αναμέτρησης, της πρώτης αναμέτρησης αυτών των δύο ομάδων για το Basketball Cup. Σημαίνεις ένα αριστερό drive και θα τελειώσει η φάση με ένα αριστερό floater, χρησιμοποιώντας τη βοήθεια του ταμπλό. Κανά σουδάρι για 3 και ευστοχή ο Καρνάβας, ο οποίος σκοράρει με ασύλληπτα ποσοστά σήμερα από τη γραμμή των 75. Σημαίνει στο γαβά του. Σίγουρα ο πιο καθοριστικός παίχτης που έχουν στο προστάσιο τους οι ανώνυμους σε αυτό το 4 δεκάλεπτο. Ένα λεπτό απομένει ακόμα, η διαφορά στους 7. Καρνάβας. Πατρώνης. Θα πάρει το φάουλ χαμηλά. Χωρίς αυτό να έχει σημασία, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει ομαδικά. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Χρήστος. Άστοχος και στη δεύτερη. Θετικό rebound του Καρνάβα, ο οποίος δεν τελειώνει τη φάση από χαμηλά και τραβάει τα μαλλιά του. Σημαίνεις θα ξαναεπιτεθεί κατά μέτωπο, θα χάσει αυτήν την προσπάθεια. Καρνάβας ξανά για 3. Άχαστος πραγματικά Βασίλης Καρνάβας, κάνει ό,τι θέλει σήμερα από την γραμμή των 6.75 και κρατάει σχεδόν μόνος του με τα τρίποντά του σε ασφαλή διαφορά τα πιστόλια. Κατσιόλης παίρνει την μπάλα χαμηλά, είναι από 2 και θα χρεωθεί με βήματα. Time out από τους Athens Pistols. 16 δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού. 16 δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη του 4 δεκαλέπτου. 63-59 μπροστά η ομάδα του Αλεφαντινού. Επαναφορά για τα πιστόλια από την πλάγια γραμμή. Αλλά περνάει τον ελεύθερο Χριστιανόπουλο, ο οποίος θα ευστοχίσει. 11,5 απομένουν, γρήγορο φάουλ παίρνουν εδώ οι Pistols. Θα γίνει στον Κατσιόλη, ο οποίος θα αναλάβει και την ευθύνη δύο πολύ κρίσιμων βολών. Η διαφορά, ξαναλέω, βρίσκεται στους 2 πόντους με το εύστοχο δεξί drive του Χριστιανόπουλου. 10,2 δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού. Ψύχρεμος στην πρώτη βολή ο Κατσιόλης.
Άστοχο στη δεύτερη. Επιθετικό rebound σημαίνει άστοχο όμως το δεύτερο drive. 4, 3, 2. Πατρώνει στα ψάξη τον Βριόνι, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Και θα εκτελέσει δύο βολές σε νεκρό χρόνο. Το παιχνίδι έχει κρυθεί. Η ομάδα του Αλεφαντινού θα φύγει από το Μαζαράκης με το Ροσφύλλο. Μόνο το τελικό αποτέλεσμα ψάχνουμε. Κάτι λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο απομένουν. Απομένει για τη λήξη του παιχνιδιού. Στοχική δεύτερη από τον Βριόνι. Τέλος παιχνιδιού. 64-61. Πρώτη νίκη στη σεζόν για τους ανώνυμους οι οποίοι επικρατούν τον Athens Pistols εδώ στο Μαζαράκι. Καλό βράδυ σε όλους.